Σεβασμιότατοι, κύριοι βουλευτοί, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί συνεργάτες στην περιφέρεια, για συγκινητική μέρα, όταν ένα συνεργάτης αποχαιρετά για αποκλειστικά λόγους δικούς του την συνεργασία αυτή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με την Παναγία. Να πω και εγώ ότι ευχαριστώ το δικό μου, γιατί πραγματικά δεν ήταν μια εύκολη περίοδο από το 2013 μέχρι σήμερα. Μια δύσκολη περίοδο που διαχειριστήκαμε capital controls, διαχειριστήκαμε να πρέπει να πληρώσουμε τα έργα, να πρέπει να βρούμε τους πόρους, να πρέπει να κάνουμε την ανάπτυξη και την απολόγηση του ΕΣΠΑ. Όμως, δόξα τω Θεώ, μέσα από αυτή τη συνεργασία θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, πάντα όμως υπάρχει ένα καλύτερο. Ένα ικανοποιητικό με τις συνθήκες που υπήρχαν από τα 210 άτομα τα οποία υπήρχαν εδώ το 2010 έως 2010, πήγαμε σε 95 άτομα. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίζεται. Όμως, μέσα από αυτή τη συνεργασία που είχαμε με την Πελίδα, με την Υπεραγία, είχαμε ένα αποτέλεσμα που δεν χάσαμε χώρους, κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία θεωρώ σημαντικά, αλλά ένα κορυφαίο πρέπει να δει σήμερα από όλους εμάς που είμαστε σήμερα εδώ, που εκπροσωπούμε όλο το Λασίδι. Όλοι οι φορείς, και ίσως μια τέτοια συνάντηση πρώτη φορά γίνεται να είμαστε όλοι μαζί, θεωρώ ότι ένα κορυφαίο που πρέπει να ξεκινήσει σήμερα είναι η κατασκευή του Βόρειου Λιβάσου. Από την Κίσαμο μέχρι την Ισηδία. Γίνανε προσπάθειες και πρέπει να πω και εγώ το ευχαριστώ μου απέναντι στο Μανώλη τον Παρσαϊνώτη και στο Γιάννη τον Μετουτάκη, αλλά τα περισσότερα χρόνια με τον Μανώλη συνεργαστήκαμε και ως κυβερνητικός βουλευτής, ότι πάντα ήταν δίπλα μας, πάντα ότι ήταν το Λασίδι και θα μου μείνει αξέχαστα ότι πόσες φορές είχε πάει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τον περιβόητο δρόμο στη Συνδία, αγαπητέ Θοδωρή, εκεί που δεν μας αφήνουν να κάνουμε την παρέμβαση για την αποκατάσταση, μέχρι να βρούμε τροπολογίες, μέχρι να βρεθούν, που εντάξει. Αλλά εμείς σήμερα από το Λασίδι ζητούμε από τη νέα κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει το προδιάγραμμα του Βόρειου Λιβάσου. Γίνανε οι κινήσεις στην προηγούμενη περίοδο. Αν δεν ικανοποιούνται αυτές από πλευράς της σημερινής ηγεσίας, πρέπει ξεκάθαρα να πούν και να πει ο αρμόδιος υπουργός για ποιο λόγο αλλάζει το σχεδιασμό, για ποιο λόγο θα ξαναρχίσουμε εξ αρχής για να κάνουμε οποιασδήποτε μελέτες. Και εδώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να πω ότι εάν η περιφέρεια από το 2011 είχε έστω την αρμοδιότητα για να ολοκληρώσει τις μελέτες, οι μελέτες θα ήταν πάρα πολύ σύντομα έτοιμες. Και σήμερα συζητούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χάραξη ποια θα είναι. Γιατί προτάθηκε κάποιο από τον αρμόδιο υπουργό, δεν την αποδέχεται η κυβέρνηση σημερινή, όμως εμείς πρέπει να δούμε πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας περιμένουμε λοιπόν τις δεσμεύσεις του νέου υπουργού και του πρωθυπουργού και τότε θεωρώ ότι μια κροθιά όλη η Κρήτη πρέπει να βρει τον τρόπο για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Και επειδή και επαλούς και νέους συναδέλφους βρισκόμαστε σήμερα και με το συγχύρημα της νέας περίοδου, να πω ότι όλοι μαζί πρέπει να είμαστε μια γροθιά, γιατί για μας δεν νοείται βόρειος οδικός άξονας μόνο από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο. Είναι από τη Κίσαμο μέχρι τη Σεβία. Και παράλληλα να προετοιμαστούν οι μελέτες για να γίνει και ο νότιος οδικός άξονας. Οι συνδέσεις των πόλεων. Η θέση δική μας είναι και η άποψη ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης της Κρήτης. Πάνω στους πυλώνες
ανάπτυξη που έχουμε, που είναι ο πρωτογενής τομέας, που είναι ο τουριστικός τομέας, που το 49% του ΑΕΠ της Κρήτης προέρχεται από τον τουριστικό τομέα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα, πρέπει να δούμε τα μεγάλα αυτά έργα υποδομών. Βλέπουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχουν γίνει διαγωνισμοί, χρηματοδότηση, δημόσια έργα τα οποία γίνονται και στη Χερσόνησο και στο Αμάρι και στο Ηράκλειο σύντομα θα εγκριθεί και στη Σιτία πολύ σύντομα εγκρίνεται με το έργο της Σιτίας και της Ιεράδρας. Άρα αυτό έχει πάρει τον δρόμο. Όπως επίσης και οι βιολογικοί καθαρισμοί που ήδη ένας μεγάλος βιολογικός δελτίο θα ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα από την πλευρά της περιφερειακής ενότητας δασιτήριου. Άρα να προετοιμαζόμαστε τι μπορούμε να βάλουμε στο ΕΣΠΑ και τι μπορούμε να έχουμε από πλευράς ενός προγράμματος φιλότιμων ή οτιδήποτε άλλη χρηματοδότηση υπάρχει από πλευράς του Κεντρικού Υπουργείου. Εμείς από την πλευρά μας θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και όλους που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινά μια νέα περίοδος. Πάνω απ' όλα θέλουμε τους συνεργάτες μας να ευχαριστήσουμε, γιατί κάνει ο αγώνα, ειδικά εδώ στον Αθήνα, με το μισό προσωπικό από ό,τι υπήρξε πριν από 7-8 χρόνια, όμως πρέπει να δούμε την λύση, την οριστική, που δεν είναι άλλη από την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να μπορούμε πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πω, δεν ξέρω αν το έδωσα πριν, αλλά είναι και το μουσείο το οποίο έχει εγκριθεί εδώ, το Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΟ, όπως και μια σειρά πράσινων σπιλανόκα που έχουν χρηματοδοτηθεί και ήδη έχουν ξεκινήσει για να γίνουν. Επίσης, στους συναδέλφους, αγαπητέ Μανώλη, επειδή επέλεξε σαν τον λόγο, να σε ευχαριστήσω και εγώ, γιατί με τους υπόλοιπους συνεχίζουμε που ήταν. Εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα θα σε θεωρούμε ένα πολύτιμο συνεργάτη και τη γνώση σου όπως την Παναγία και όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε, τους δημάρχους και μόνο όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Ευχόμαστε για να μην μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού, της Εκκλησίας, να πω την άρεστη συνεργασία που έχουμε σε βασμιότητα. Χαιρόμαστε πραγματικά αυτό που σας είπα προηγουμένως, μια ισχυρία ότι βλέπουμε τους δύο μητροπολίτες της περιφερειακής ενότητας μαζί εδώ για να δίνουμε τον αγώνα. Θεωρώ ότι και τα έργα που έχουμε προγραμματίσει έχουν ξεκινήσει και καλά να είμαστε και άλλα τα οποία θα έχουν στην πορεία και να είμαστε καλά να δούμε πραγματικά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης την επόμενη περίοδο να ξεκινούν, να υλοποιούνται, γιατί και η Κρήτη πρέπει να δει τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Γίνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλώς γίνανε σημαντικές παρεμβάσεις, όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε και ρόλο και λόγο στα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα και να μην τα παθαίνουμε μόνο εάν πάμε στο Υπουργείο ή αν πάμε στο ΛΟΑΤ ή οποιοδήποτε άλλος έχει την ευθύνη για την κατασκευή οποιοδήποτε έργου μικρού ή μεγάλου. Το ευχαριστώ λοιπόν και βέβαια Ελλαγία για όλη τη συνεργασία. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να κάνουμε και επέκταση του σχεδίου πόλεμου στη Σιτία που άκουσε το πρωί και δεν είμαστε ότι χρειάζεται μια επέκταση του σχεδίου πόλεμου. Θα δούμε πότε θα γίνει και με συναντήσεις θα ξεκινήσουμε με όλους τους δημάρχους την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ.